Την απαρέγκλητη τήρηση των μέτρων, ζήτησε ο Δήμαρχο Κομωτεινή Γιάννη Γκαράνη, αμέσω μετά την ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη από το επίπεδο 2 ανεβαίνει στο επίπεδο 3 από την 5η-29 Οκτωβρίου. Όπω τόνισε ο κ. Γκαράνη, η έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού παρατηρείται στην φοιτητική κοινότητα και ζητά να τηρήσουν όλα τα μέτρα. Όμω δυστυχώ χρονική περίοδος που ανοίγεται μπροστά μα είναι άκρος επικίνδυνη υγειονομικά. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, είμαστε εδώ καθόλου έτοιμοι. Έχουμε κατευθύνει τις προσπάθειές μας, καθώς και μεγάλο τίμα των οικονομικών μας πόρων, προς το δύσκολο εγχείρημα της αντιμετώπισης του COVID-19. Όμω, τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε χωρίς τη δική σας ενεργοποίηση. Σας ζητώ, λοιπόν, από τα βάθη της καρδιάς μου να δείξουμε όλοι τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά. Να αναλάβουμε το βάρος της ατομικής μας ευθύνης και να υψώσουμε ανάχωμα στον ιό. Ιδιαίτερη έκκληση κάνω σε όλους εσάς που ανήκετε σε νεαρότερες ηλικιακέ ομάδες. Πρέπει να τηρείτε με σχολαστικότητα τις υγειονομικές οδηγίες των ειδικών. Γιατί έτσι προφυλάσσετε και τους εαυτούς σας, αλλά κυρίως τους μεγαλύτερους, τους γονείς και τους παππούδες σας. Αλλά κάνω έκκληση και στους επαγγελματίους του τόπου μας. Σας εκλυπαρώ να μην κάνετε καμία έκπτωση στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Το ενδεχόμενο ενός πρόσχυρου κέρδους δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη κοινωνία. και συμπολίτες μου ας αναλάβουμε όλοι την ευθύνη μας απέναντι στους εαυτούς μας και στην κοινωνία. Ο Δήμος Κομωτινής είναι εδώ για να σπαρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και να σε ενημερώνει. Ας δείξουμε όλοι μαζί ότι η Κομωτινή μπορεί να τα καταφέρει να αντιμετωπίσει το κακό.